Στις 12.30 αύριο το μεσημέρι, οι πέντε πολιτικοί αρχηγοί θα καθίσουν γύρω από το ίδιο τραπέζι, στην έκτακτη σύσκεψη που συγκαλεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η συζήτηση αφορά την κατάσταση της οικονομίας, με τον Πρωθυπουργό να παίρνει πρώτος τον λόγο, ενημερώνοντας για τις συζητήσεις ενώπιση των κρίσιμων αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την πορεία της χώρας. Ένα 24ωρο μετά τη δήλωση βόμβα της Ελληνίδας Επιτρόπου Μαρίας Δαμανάκη ότι το σενάριο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ βρίσκεται πλέον στο τραπέζι των Ευρωπαίων, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών διαβεβαιώνει ότι η Ελλάδα θα στηριχθεί και προειδοποιεί σε δραματικούς τόνους. Μια χρεοκοπία της Ελλάδας θα μπορούσε να έχει ακόμη πιο δραματικές συνέπειες από την πτώχευση της Lehman Brothers. Δεν έχουμε ακόμη εξαντλήσει όλα τα σενάρια για την στήριξη της Ελλάδας. Τα μέτρα δημοσιονομικής πειθαρχίας από μόνα τους δεν μπορούν να επιλύσουν τα προβλήματα. Λίγη ώρα μετά τη σκητάλη παίρνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει τα πάντα για να αποφευχθεί η χρεοκοπία της Ελλάδας, τονίζει. Quant à la restructuration de la dette, nous ferons tout pour qu'il n'y ait pas de défaut ou qu'il n'y ait pas de credit event. Nous ferons tout pour maintenir la stabilité financière de l'eurozone. Όμως ο Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ προειδοποιεί για τον κίνδυνο να μην εκταμιεύσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το κομμάτι που το αναλογεί από την πέμπτη δόση του δανείου στήριξης στην Ελλάδα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ενδέχεται να μην εκταμιεύσει την πέμπτη δόση του δανείου προς την Ελλάδα τον Ιούνιο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αναπληρώσουν το κενό οι Ευρωπαίοι. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Γαλλίδα Υπουργός Οικονομικών τάσσεται κατηγορηματικά αντίθετη σε ένα κούρεμα του ελληνικού χρέους. Μπορώ να σας κοιτάξω κατάματα και να πω: το ζήτημα δεν είναι πλέον στο τραπέζι των συζητήσεων. Η Ελλάδα έχει μεν σημειώσει πρόοδο, αλλά πολλά από όσα υποσχέθηκαν δεν τα έχουν ξεκινήσει ακόμα. Θα πρέπει να προχωρήσουν αυστηρότερα και ενεργητικότερα. Οι Βρυξέλλες καλύπτουν την Ελληνίδα Επίτροπο, υποστηρίζοντας ότι στόχος της Μαρίας Δαμανάκη ήταν να σταλεί μήνυμα στο εσωτερικό της χώρας. You have to see the comments of Commissioner Damanaki as intended to convince her countrymen and countrywomen of the necessity to push ahead with reforms. Όμως αίσθηση προκαλεί η σκληρή δήλωση του πρώην Προέδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν ότι η Ελλάδα πρέπει να αφαιθεί να πτωχεύσει. Εφόσον δεν μπορεί μια χώρα να επαναφέρει σε ισορροπία τα οικονομικά της, τότε θα πρέπει να βγει από τη ζώνη του ευρώ και να υποτιμήσει το νόμισμά της. Αυτό βέβαια θα ήταν καταστροφικό για αυτόν που θα το έκανε, όχι όμως και για την υπόλοιπη ευρωζώνη. Τη συνένεση της Νέας Δημοκρατίας στο πρόγραμμα μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος θέτει ως όρο για τη συνέχιση της χρηματοδότησης ο Ολλανδός Υπουργός Οικονομικών. Διαφορετικά δεν θα δοθούν χρήματα από την Ολλανδία. Πρέπει να είναι σαφές στην ελληνική κυβέρνηση και την ελληνική βουλή ότι ένα νέο πακέτο διάσωσης προκαλεί πολιτικό κόστος. Η αντίδραση αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν έντονη. Στις 18 Μαΐου σε ανάλογη δήλωση απαντήσαμε ότι η Ελλάδα έχει και σύνταγμα και θεσμούς και κυβέρνηση και αντιπολίτευση και αξιοπρέπεια. Το θέμα είναι τι απαντάει η κυβέρνηση σε τέτοιες δηλώσεις που αποτελούν παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας. Η δήλωση Δαμανάκη προκαλεί αναταράξεις και στην Αθήνα. Η κυβέρνηση πάντως στηρίζει χαμηλούς τόνους. Εμείς ουδέποτε αντιμετωπίσαμε τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά ούτε και έχει υπάρξει συζήτηση σε κάποιο όργανο της Ευρώπης με αυτό το αντικείμενο. Η Μαρία έδωσε μια δραματική διάσταση σε ένα σενάριο το οποίο κάποιοι διακινούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε κάποια μέσα ενημέρωσης. Για ανευθυνότητα και επικίνδυνα παιχνίδια κατηγορεί την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Ομολογούν την παταγώδη αποτυχία της πολιτικής τους και εκβιάζουν τον κόσμο να υποκύψει σε ένα ακόμη πιο επώδυνο πακέτο μέτρων. Επιστρατεύουν δε με ανευθυνότητα την απειλή χρεοκοπίας και την έξοδο από την Ευρωζώνη. Όλα αυτά τα περίεργα, ακατανόητα και επικίνδυνα συμπίπτουν με την επέτειο ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια δήλωση εκβιαστική που απευθύνεται στον ελληνικό λαό. Είναι ένα σωμός, χυδαίος θα έλεγα, εκβιασμός. Ή δουλεύουμε για την Ελλάδα ή πάμε σε εκλογές και απευθυνόμαστε στον ελληνικό λαό. Εσείς 1,5 χρόνο τώρα κυβερνάτε με σύμμαχο το φόβο του λαού και με εργαλείο τον εκβιασμό. Η κυρία Δαμανάκη είπε μεγαλοφόνος αυτό που συζητείται εδώ και κάποιους μήνες σε όλους τους κύκλους της Ευρώπης. Δική μας δουλειά είναι να ενωθούμε και να μην επιτρέψουμε στην Ελλάδα να βγει από το ευρώ. Θέλουν να τροφοδοτούν διλήμματα για να περάσουν τα μέτρα. Όποιοι και αν βρίσκονται πίσω από τη δήλωση παίζουν με τη φωτιά. Αν η ευρωπαϊκή ενοποίηση είναι αναστρέψιμη για μία χώρα, τότε μπορεί να αποδειχθεί αναστρέψιμη για όλες.
Είχατε όμως πρόσφατα την ευκαιρία να δείτε τον κύριο Παπανδρέου από κοντά, να καταλάβετε τι σκέφτεται, τι σχεδιάζει, σε τι κλίμα κινείται. Να μου πείτε λοιπόν τι περιμένετε να γίνει αύριο, με δεδομένο ότι από την Τρίτη είσαμε την Παρασκευή, είναι δύσκολο να αλλάξουν οι θέσεις και οι απόψεις των κομμάτων. Είναι δύσκολο, είναι αναγκαίο, κύριε Τρέμι. Αυτό το οποίο συζητάτε στο δελτίο σας όλη αυτή την ώρα είναι η πραγματικότητα. Και την πραγματικότητα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή μεγάλη μερίδα του κομματικού συστήματος την αρνείται. Η πραγματικότητα είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα πάρα πολλές δυνάμεις και λόγω της διάλυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λόγω των εσωτερικών προβλημάτων μέσα στα κράτη και για πολλούς εν πάση περιπτώσει λόγους έχουν φτάσει στο σημείο να λένε ότι αν οι Έλληνες δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους για το ποια πρέπει να είναι η εθνική στρατηγική εξόδου από την κρίση, εμείς δεν μπορούμε να περάσουμε από τα κοινοβούλια μας την έγκριση περαιτέρω χρηματοδότησης. Αυτό είναι η αλήθεια, κυρία Τρέμι. Επί τρεις μήνες η Δημοκρατική Συμμαχία και εγώ προσωπικώς φωνάζουμε και προσπαθούμε να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου. Μίλησε για 180, μίλησε για ανάγκη εθνικής συνεννόησης. Εγώ δεν έχω το άλοθη της άγνοιας. Έχω ανοιχτή γραμμή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρω πώς σκέφτονται. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει αύριο? Γι' αυτό και έκανα την έκκληση. Πιστεύετε ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα? Λέτε, μου λέτε τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνει. Εσείς τι εκτιμάτε για την αυριανή σύσκεψη? Πιστεύετε ότι, ότι μπορεί να καταλήξει σε συνένεση ανάμεσα στα κόμματα με δεδομένες τις απόψεις και τις θέσεις που έχουν ήδη καταγραφεί, τις κόκκινες γραμμές που έχουν τεθεί από ορισμένες πλευρές και με δεδομένο ότι κάποια κόμματα προσέρχονται σε αυτή τη σύσκεψη θεωρώντας ότι υπάρχει ένα σχέδιο εγκλωβισμού τους? Μπράβο. Το άκουσα κι εγώ και άκουσα να μιλάνε περί εκβιαστικών διλημάτων. Εγώ έχω τη χειρότερη άποψη για την κυβέρνηση που κυβερνά σήμερα τον τόπο. Και σας το λέω ειλικρινώς. Και αν ήμουν στη θέση του Πρωθυπουργού μετά την ομόφωνη απόφαση του Υπουργικού του Συμβουλίου προχθές, θα απέλεια στον αέρα τον Υπουργό Ναυτιλίας, ο οποίος ήρθε και είπε ακριβώς τα αντίθετα. Έτσι, έχω λοιπόν χείριστη άποψη. Αλλά πέραν της όποιας προσωπικής αδυναμίας ή κυβερνητικής αδυναμίας, πέραν της όποιας κατάστασης διαμορφώνεται σήμερα στον τόπο, τα κόμματα οφείλουν αύριο να δείξουν πολιτική ανιδιοτέλεια και να βάλουν το συμφέρον της χώρας πάνω από τα δικά τους. Δεν είναι εκβιαστικά τα διλήμματα και θέλω να είμαι και να με γράψετε και να μου φυλάξετε το βίντεο σήμερα που σας λέω, διότι το δίλημα δεν είναι πλαστό, είναι υπαρκτό. Και το να αρνούμαστε, γιατί είδα καταιγισμό δηλώσεων, να κατακεραυνώσουμε την κυρία Δαμανάκη, η οποία άνοιξε το στόμα της και μίλησε. Γιατί αρνούμαστε την πραγματικότητα. Διότι πιστεύουμε ότι αρνούμενοι την πραγματικότητα μπορούμε να κερδίσουμε. Δεν γίνεται. Θα σας ρωτήσω κάτι, κυρία Παπαγιάννη. Η πραγματικότητα είναι εδώ και αν αύριο το πρωί δεν συγκρουστούμε μαζί της, αλλά κοιτάζοντας την κατάματα και παραδεχόμενοι καταρχήν ποια είναι η πραγματικότητα, δεν θα μπορέσουμε να βγούμε η από αυτή την κρίση. Ποια είναι, κυρία Παπαγιάννη, η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι, κύριε Πρετεντέρη, ότι η κυβέρνηση αυτή επί 10 μήνες, 12 μήνες μετά το μνημόνιο, δεν εφήρμοσε καμία από τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι απαραίτητες, δεν έκανε διαρθρωτικές αλλαγές, αρνήθηκε να συγκρουστεί με τα σπλάχνα του Πασόκ, αρνήθηκε να κάνει αυτό το οποίο έπρεπε. Το δημοσιονομικό σχέλος του μνημονίου πέτυχε ή απέτυχε? Ορίστε. Το δημοσιονομικό σχέλος του μνημονίου πέτυχε ή απέτυχε? Μα 100% από την ώρα που αυτοί, δεν έχουν εφαρμόσει τίποτα από όλα αυτά, ρίχνουν με τη γνωστή τακτική πάλι το πρόβλημα στον πολύ κόσμο, δηλαδή στα συνήθεια ζύγια. Αφού λοιπόν όλο αυτό το πράγμα απέτυχε κατά το ίμιση και κατά το άλλο ίμιση δεν προχώρησε, τι συζητάνε αύριο οι πολιτικοί αρχηγοί, για ποια συνένεση μιλάμε? Συζητάνε αύριο οι πολιτικοί αρχηγοί για το αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Και έκανα μία πρόταση στον κύριο Παπανδρέου. Του είπα: εγώ δεν διαφωνώ ριζικά μαζί σου για τη φορολογική σου πολιτική. Τη θεωρώ εγκληματική. Πέραν τούτου, τη θεωρώ ακόμα χειρότερη, αναποτελεσματική. Δεν θα έχεις έσοδα από αυτή την πολιτική. Διότι αν είχες έσοδα, να πω να κάνω το σταυρό μου, θα έχεις έσοδα, θα λυθεί το θέμα. Μα χάσα λεφτά και από το τσιγάρο και από τα αυτοκίνητα. Δεν με ενδιαφέρει τώρα, κύριε Πρετεντέρη. Το αποτέλεσμα θα είναι: δεν θα τα εισπράξει. Ναι. Έτσι, για να είμαστε πρακτικοί. Σήμερα η Ελλάδα χρειάζεται έσοδα. Με αυτή τη φορολογική πολιτική δεν θα τα εισπράξει. Νομίζω ότι άκουσα λοιπόν, την προσοχή. Άρα είναι αποτυχημένη αυτή η πολιτική. Τι θα στηρίξει τώρα, μια αποτυχημένη πολιτική? Αφήστε με, κύριε Πρετεντέρη, να τελειώσω. Αφήστε με. Του πρότεινα λοιπόν να φωνάξει του αρχηγού. Επειδή αυτό είναι μια θέση την οποία έχει εκφράσει και ο κύριος Σαμαράς, την έχουν εκφράσει και άλλοι, να πάμε να διαπραγματευτούμε λοιπόν με την Τρόικα που λέει ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή τη φορολογική πολιτική από κοινού. Και θα σας πω κάτι το οποίο το λέω ευθέως και κατηγορηματικά. Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι πολιτικό αυτή τη στιγμή. Είναι πολιτικό. Η γενιά η δικιά μας πολιτικών
δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων ούτε ως κυβέρνηση ούτε ως αντιπολίτευση. Αυτό ο ήθελα να σας ρωτήσω, κοιτάς... κυρία Μπακογιάννη, γιατί μια μέρα μετά την συνάντηση των πολιτικών αρχηγών στο Μέγαρο Μαξίμου και μια μέρα πριν την αυριανή σύνοδο υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, βγαίνουν μερικές χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους, οι οποίοι ακριβώς επειδή βγαίνουν χωρίς κανένα κόμμα να τους έχει καλέσει, κανένα συνδικάτο. Η παρουσία τους και μόνος είναι αυτά που λένε, δείχνουν ότι δεν εμπιστεύονται αυτό το πολιτικό σύστημα. Είτε συμφωνείτε μαζί σας, μεταξύ σας, είτε τσακώνεστε, είτε κάνετε συσκέψεις από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είτε κάθεστε στα σπίτια σας. Δεν θεωρεί ότι αυτό το πολιτικό σύστημα είναι ικανό πια συνολικά να χειριστεί μια κρίση για την οποία έχει το μέγιστο μέρος ευθύνης που την προκάλεσε. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα όχι μόνο πολιτικό, όπως λέτε εσείς, δηλαδή ικανότητας διαχείρισης κρίσης. Υπάρχει ένα πρόβλημα κραυγαλαίας μη εμπιστοσύνης της χώρας προς τους πολιτικούς της. Σωστά. Και αν και εγώ ήμουνα 18-25 ετών, θα ήμουνα και εγώ στο Σύνταγμα, διότι η άποψή μου είναι ότι αυτό το κομματικό σύστημα έχει πλήρως αποτύχει και πρέπει να ανατραπεί. Γι' αυτό και στο συνέδριο. Και λέτε λοιπόν ότι αυτοί που απέτυχαν λέω, να λοιπόν, αύριο με το πρόβλημα και να συμφωνήσουν. Κύριε Πρετεντέρη, μόλις μου βρείτε τον επόμενο ο οποίος μπορεί να πάρει την απόφαση στην Ελλάδα, να μου τον πείτε. Σήμερα καλό. Να μου πω οποιονδήποτε. Μα δεν έχουμε σήμερα κυβέρνηση, λοιπόν, δεν επειδή βουλή. Δεν υπάρχει. Κύριε Βακογιάννη, δεν έχουμε κυβέρνηση. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν δύναται να κυβερνήσει, κύριε Πρεσβευτέρη. Ναι, αλλά κυρία Μπακογιάννη. Ζητήστε εκλογές τότε. Κυρία Μπακογιάννη, πει, κύριε μέχρι στιγμή σας παρακολουθώ πολύ προσεκτικά. Ένα λεπτό, μια στιγμή να τελειώσω τη λογική μου. Περιγράφεται το εξής. Περιγράφεται ότι το πρόβλημα της κυβέρνησης δεν είναι η αντιπολίτευση με όλα αυτά που μας λέτε. Είναι καταρχήν ο εαυτός της. Αυτό μας λέτε τόση ώρα και με το παράδειγμα του κυρίου Διαμαντίδη. Δηλαδή, αν συνενέστε εσείς ο κύριος Καρατζαφέρης, ο κύριος Σαμαράς, η κυρία Παπαρίγα και ο κύριος Τσίπρας, θα υπάρχει ένας διαφορετικός χειρισμός τέτοιου είδους προβλημάτων. Μέσα στην ευρύτερη συμφωνία, κυρία Τρέμη, την οποία θα πρέπει να γίνει, θα πρέπει να γίνει και μια ευρύτερη συμφωνία αλλαγής αυτής της ρότας. Αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι αν προσέρχεται κάποιος στο τραπέζι αυτό έχοντας από πριν πει ότι ακούστε κύριε, εγώ θέλω να γίνω αύριο πρωθυπουργός Τραχμής. Ή εάν θα μπαίνεις καλόπιστα και λες ότι κύριε, αυτοί όλοι οι άνθρωποι που έχεις εκεί πέρα δεν κάνουν, έλα να συμφωνήσουμε να προτείνουμε 5 άλλους. Πάντως αυτό που σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να επιχαίρει κανείς για την καταστροφή της χώρας. Ξέρετε, παλαιότερα όλοι μας λειτουργούσαμε με την ίδια λογική. Η αντιπολίτευση προσερχότανε και έλεγε «Εγώ είμαι καλύτερη, εύχομαι την αποτυχία της κυβέρνησης». Και έτσι πορευτήκαμε 30 χρόνια. Σήμερα όμως αυτή η γενιά καλείται πλέον να κρίνει την χειρότερη κρίση της ελληνικής ιστορίας. Εάν δεν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, όχι το Σύνταγμα, όχι 30.000 άνθρωποι, 10 εκατομμύρια Έλληνες δεν θα το συγχωρέσουν ποτέ σε κανέναν από τους ανθρώπους οι οποίοι μετέχουν των αποφάσεων αυτών. Πρακτικά, εγώ αν σήμερα θέλω να το πω... Υπάρχουν πολιτικοί αρχηγοί που επιχαίρουν για την καταστροφή της χώρας. Ορίστε. Πιστεύετε, είπατε προηγουμένως, ότι για πολιτικούς αρχηγούς που επιχαίρουν για την καταστροφή της χώρας. Όχι. Και να το πιστεύετε ότι υπάρχουν τέτοιοι πολιτικοί αρχηγοί. Είπα ότι παραδοσιακά τα κόμματα. Μη μου κάνετε τώρα. Τώρα δεν υπάρχουν. Πρώτη φορά ανακαλύψετε με την αλήθεια. Παραδοσιακά τα κόμματα ευχόντουσαν την αποτυχία της κυβέρνησης για να έρθουν αυτά στην εξουσία. Άλλο αποτυχία της κυβέρνησης, άλλο και καταστροφή της χώρας. Αυτό είπα. Η καταστροφή της χώρας θα είναι τώρα, κύριε Πρετεντέρη. Αυτή είναι λοιπόν η διαφορά. Τώρα λοιπόν δεν μπορείς να καθίσεις τα αυγά σου και να πεις ότι χαίρομαι ή περιμένω ακόμα, χωρίς να χαίρομαι, περιμένω να αποτύχει ο Παπανδρέου να πάει, ξέρω εγώ, αδιάβαστο το Πασόκ και να έρθω εγώ. Δεν υπάρχει επόμενο στάδιο το οποίο να είναι μέσα στη λογική. Αυτό θέλω να πω και θέλω να το πω, με βλέπετε που το λέω με πάθος, αλλά με ενοχλεί πάρα πολύ όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται και γίνεται και από τα μέσα ενημέρωσης, όπου περίπου κανείς δεν ξέρει σε τι κατάσταση βρίσκεται η Ελλάδα. Εκβιαστής ο Γιούγκερ, εκβιάστρια η Δαμανάκη, εκβιαστής το Δουνουτού, εκβιαστής ο ένας, εκβιαστής το άλλο, γιατί δεν θέλουμε να δούμε την αλήθεια κατάματα. Ας τη δούμε λοιπόν όμως, γιατί δεν μας παίρνει.